Αλήθεια, όταν ακούτε τη λέξη γιόγκα, τι σας έρχεται στο νου? Οι απόψεις και οι γνώμες γύρω από αυτό το θέμα είναι πολλές και διαφορετικές. Αλλά ας δούμε πραγματικά τι είναι γιόγκα. Κυριολεκτικά, γιόγκα σημαίνει ζυγός. Το εργαλείο εκείνο των γιορογών, με το οποίο έζευαν δύο ζώα, βόδια ή άλογα, ώστε να σύρουν ένα άρωτρο ή ένα άρμα. Ετυμολογικά, η λέξη προέρχεται από το ρήμα «γιούτζ», που στα σανσκριτικά, την αρχαία γλώσσα των Ινδών, σημαίνει «ενώνω», «συνδέω», «ενοποιώ». Μεταφορικά, λοιπόν, η γιόγκα δηλώνει την ένωση όλων των επιπέδων της ανθρώπινης ύπαρξης – σωματικό, πνευματικό, ψυχικό. Τη σύνδεση των αντίθετων δυνάμεων και ενεργειών, τη σύνδεση του ατόμου με την ολότητα. Ξεκίνησε πριν 3.700 χρόνια στην Ινδία και περιελάμβανε πολύ συγκεκριμένες θέσεις, ασάνες, που ήταν κατάλληλες για καθιστό διαλογισμό. Για πολλούς αιώνες, η γιόγκα αποτελούσε ανδρικό προνόμιο και μόλις τον 19ο αιώνα ξεκίνησαν δειλά-δειλά να ασκούνται και οι γυναίκες. Οι δύο δάσκαλοι που σύστησαν τη γιόγκα στη Δύση ήταν ο Σουάμι Βιβεκανάντα και ο Παραμαχάνσα Γιογκανάντα, συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Η αυτοβιογραφία ενός γιόγκη». Εκείνοι όμως που άλλαξαν την πορεία της Χάθα Γιόγκα και ουσιαστικά την εξυγχρόνισαν ήταν ο Σιβανάντα Σαρασβάτη και ο Τιρουμαλάι Κρισναματσάρια. Οι δύο αυτοί μεγάλοι δάσκαλοι και κάποιοι μαθητές τους διαμόρφωσαν μερικά από τα πιο γνωστά συστήματα στυλ γιόγκα, όπως η Σιβανάντα Γιόγκα, Σατιγιάντα Γιόγκα, Αϊγέγκαρ, Αστάγκα, Βινιάσα Γιόγκα, Βινι Γιόγκα. Ωστόσο, τα τέσσερα βασικά και παραδοσιακά συστήματα είναι η Κάρμα Γιόγκα, η Μπάκτη Γιόγκα, η Τσνάνα Γιόγκα και η Ράτζα Γιόγκα, με συμπλήρωμα αυτής τη Χάθα Γιόγκα. Το καθένα από αυτά έχει τον δικό του χαρακτήρα, το δικό του γνώρισμα. Κάθε άνθρωπος βρίσκεται πιο κοντά σε ένα από αυτά τα μονοπάτια, ανάλογα με την προσωπικότητά του, τον τρόπο ζωής ή τους προσωπικούς του στόχους. Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει το συνδυασμό συστημάτων, αν κάποιος αισθάνεται καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα? Η Κάρμα Γιόγκα είναι η γιόγκα της ανιδιοτελούς υπηρεσίας. Ο ασκούμενος δεν περιμένει αντάλλαγμα. Δεν καυχιέται για τα έργα του, προσφέρει τη βοήθειά του χωρίς προσδοκία ανταμοιβής. Ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπους δραστήριους που θέλουν να βοηθήσουν κάθε ύπαρξη, ανθρώπους, ζώα, φυτά. Η Bhakti Yoga είναι η γιόγκα της αφοσίωσης, είτε σε μια θεότητα είτε σε έναν πνευματικό δάσκαλο, γκουρού. Συχνά συμπεριλαμβάνει και ψαλμούς, κιρτάν. Ταιριάζει σε όσους είναι συναισθηματικοί στην έκφραση και στη φύση τους. Λόγω του ιδιαίτερου αυτού χαρακτηριστικού, η Bhakti Yoga συγχαίεται με τη θρησκεία ή κάποια αίρεση. Δεν είναι όμως. Μοιάζει, αλλά η διαφορά της είναι ότι δεν πρεσβεύει κάποιο δόγμα όπως γίνεται σε όλες τις θρησκείες. Άλλο η σύνδεση με την ολότητα και άλλο η πίστη και η αιμονή σε κάτι συγκεκριμένο. Η Τσνάνα Yoga είναι το μονοπάτι της μάθησης. Ο ασκούμενος μελετά βιβλία, παρακολουθεί διαλέξεις, χρησιμοποιεί την αυτοπαρατήρηση και τη λογική προκειμένου να οδηγηθεί στην πνευματική αλήθεια, στη σοφία. Ταιριάζει σε φιλομαθείς ανθρώπους, ορθολογιστές, με αναλυτικό μυαλό και φιλοσοφικές ανησυχίες. Η Ράτζα Γιόγκα είναι η βασιλική γιόγκα, Ράτζα ίσον βασιλιάς. Ο ασκούμενος μέσω του διαλογισμού γίνεται βασιλιάς, γίνεται κυρίαρχος του σώματος και του νου του. Μαθαίνει να ελέγχει τις περιπλανήσεις του μυαλού και τελικά να ενοποιεί σώμα και νου. Η Χάθα Γιόγκα χρησιμοποιεί το σώμα ως εργαλείο για εσωτερική διερεύνηση. Έχει ως στόχο την καλή υγεία, τον έλεγχο, τον εξαγνισμό και εξισορρόπηση του σώματος και του πνεύματος, ώστε ο οργανισμός να αντέξει τις πρακτικές και τα αποτελέσματα της Ράτζα Γιόγκα. Γι' αυτό λέμε ότι αποτελεί συμπλήρωμα της Ράτζα Γιόγκα. Οι στάσεις του σώματος, ασάνα, ο έλεγχος της αναπνοής, πραναγιάμα, οι τεχνικές καθαρισμού, κρύγιας,
τα βιοενεργειακά κλειδώματα μπάντας, οι βιοενεργειακές θέσεις των χεριών μούντρας και η βαθιά χαλάρωση αποτελούν πρακτικές άσκησης στη χάθα γιόγκα. Χάθα ίσον χα ήλιος συν θα σελήνη. Ναμάστε.